Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Αναστάση Μαυρομιχάλη, ο οποίος είναι ψυχολόγος και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για μια σημαντική εκδήλωση που θα λάβει χώρα αυτές τις ημέρες. Καλή σας ημέρα, χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για πείτε μας λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση. Βεβαίως. Καταρχάς, ναι, το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα είναι Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και δραστηριοποιούμαστε στους 4 Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Καλαμαριά, στα Έργους Τερμανικού και Πηλιάς Φορτιάτη. Κάνουμε μια εκδήλωση λοιπόν την Δευτέρα, 28 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα, μέχρι τις 9 παρατέταρτο, ένα δίωρο λοιπόν περίπου, εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που είναι 26 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική για όλους τους ανθρώπους που εργαζόμαστε τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία. Εμείς δραστηριοποιούμαστε στην πρόληψη των εξαρτήσεων. Φέτος όμως δίνουμε έτσι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και αυτός είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης όπως τον βλέπετε και στην αφίσα. Είναι εξαρτήσεις και πανδημία, δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης. Συνδέουμε λοιπόν και θέλουμε να, και εμείς να παρουσιάσουμε έτσι, με την ματιά του ειδικού, αλλά να συζητήσουμε και με τον κόσμο, να δώσουμε χώρο να συζητήσουμε με τον κόσμο τελικά ποια είναι η αίσθησή του, τι συμβαίνει και πώς πιθανόν έχει επηρεαστεί το πεδίο των εξαρτήσεων στην κοινωνία μας στις συνθήκες της πανδημίας. Η εκδήλωση, πώς θα μπορέσει κάποιος να την παρακολουθήσει, διαδικτυακά γίνεται, έτσι? Βεβαίως, διαδικτυακά και εννοείται ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή, όπως όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα, όλα τα κέντρα πρόληψης στην Ελλάδα. Διακινούμε ούτως ή άλλως στο διαδίκτυο την αφίσα με την πρόσκληση και ένα δελτίο τύπου, στο οποίο υπάρχει ο σύνδεσμος, το link δηλαδή, που μπορεί κανείς να το πατήσει και να συνδεθεί στην εκδήλωσή μας. Από εκεί και πέρα μπορεί να μας βρει και στο site του Κέντρου Πρόληψης Ελπίδα, αν δηλαδή μπει και το πληκτρολογήσει στο ίντερνετ, στον υπολογιστή του, είτε στο Facebook, στη σελίδα μας Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα, όπου εκεί επίσης θα βρει τον σύνδεσμο. Ωραία. Πανδημία λοιπόν, έχει αλλάξει τη ζωή μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο και φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, και την ψυχολογία μας. Τα μηνύματα που έχετε εισπράξει εσείς όλο αυτό το διάστημα ποια είναι? Λοιπόν, θα σας πω με βάση λίγο τα στοιχεία και την αίσθηση που έχουμε στο Κέντρο Πρόληψης. Υπάρχουν δεδομένα όσον αφορά στις εξαρτήσεις από την έκθεση, την Ευρωπαϊκή Έκθεση του Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά, που βέβαια είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αναφέρει εκεί ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τάσεις, trends όπως τα λένε, και δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ποια είναι τα δεδομένα της πανδημίας όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Υπάρχουν δε από πάρα πολλές χώρες στοιχεία από την προηγούμενη χρονιά, το 19. Όχι λοιπόν τόσο ασφαλή στοιχεία για το 20. Ωστόσο βλέπουμε κάποια άνοδο της χρήσης και της κατάστασης και της εξάρτησης πάνω ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι που προφανώς ενδιαφέρει τους ακροατές σας, και σε παράνομες ουσίες αλλά και σε νόμιμες όπως είναι το αλκοόλ ή και φάρμακα όπως είναι το βενζοδιαζεπίνη, δηλαδή τα αγχολητικά, να το πω πολύ απλά. Ναι. Αυτό εμάς δεν μας ξενίζει, γιατί περιμένουμε πάντα σε συνθήκες ψυχοπιεστικές, συνθήκες δηλαδή πολύ απλά που ο κόσμος πιέζεται, ζορίζεται, σε συνθήκες κρίσης. Βλέπετε λίγο και τις προηγούμενες συνθήκες οικονομικής κρίσης, τις έντονες εννοώ, μέχρι το 2014, όπου εκεί είχαμε αύξηση ούτως ή άλλως και των εξαρτήσεων και των ψυχικών διαταραχών. Αναμέναμε λοιπόν κάποια τάξη αύξησης, αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε πόσο της εκατό είναι αυτό. Εμείς τώρα, αυτό αφορά βέβαια πάρα πολύ και τους συναδέλφους και όλες τις δομές που δουλεύουν στη θεραπεία. Εμείς τώρα στην πρόληψη, επειδή δεν ασχολούμαστε με τους εξαρτημένους ανθρώπους που μπορούν να πάνε σε θεραπευτικές δομές, ασχολούμαστε με την πρόληψη. Δηλαδή, να ενισχύσουμε τους προστατευτικούς παράγοντες μέσα στην κοινότητα, δουλεύοντας πάρα πολύ με τα σχολεία, με τα παιδιά, με τους νέους ανθρώπους, με τους γονείς, με τις οικογένειες, ώστε να αναπτύξουμε τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και να μην έχουν, να το πω σε εισαγωγικά, ανάγκη να καταφύγουν σε εξαρτήσεις.
να δομήσουν μια προσωπικότητα πιο υγιή ή πιο στεναρή απέναντι στις προκλήσεις των εξαρτήσεων. Οι εξαρτήσεις ξεκινάτε συνήθως την ενημέρωση. Εμείς παρεμβαίνουμε σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα ακόμα από το νηπιαγωγείο και ήδη τα τελευταία χρόνια ακόμα και τους τηλεφωνητικούς σταθμούς, εφαρμόζοντας πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς παιδαγωγούς, δηλαδή βρεφονηπιακούς, νηπιαγωγείο, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια, λίγο σπανιότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προγράμματα αγωγής υγείας. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι σε συλλογικό επίπεδο. Είτε οι ομάδες γονέων επίσης που κάνουν. Είναι σε συλλογικό επίπεδο. Ερχόμαστε όμως και ατομικά αιτήματα. Και στα ατομικά αιτήματα που μπορεί κάποιος να έχει εδώ κάποιες συναντήσεις συμβουλευτικής, βλέπουμε ήδη κάποιες αλλαγές. Όπως για παράδειγμα, ενώ είχαμε πάρα πολλά αιτήματα τα προηγούμενα χρόνια από γονείς που θέλανε να συζητήσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στην ανατροφή τους, ότι έχουμε μια μετακίνηση και έχουμε πια αρκετά αιτήματα από νέους ανθρώπους είτε από μοναχικούς ανθρώπους. Συνολικά, δεν έχουμε μια αύξηση, θα λέγαμε, χωρίς να έχουμε τα πλήρη στατιστικά δεδομένα αυτή τη στιγμή, περίπου μια αύξηση της τάξης του 30% στα αιτήματα. Δηλαδή, κόσμος που θέλησε να επικοινωνήσει μαζί μας, που πήγε πιθανόν και σε άλλες δομές, που πήρε τηλέφωνο, δεν βρήκε και απευθύνθηκε στο κέντρο πρόληψης Ελκύδας ζητώντας υποστήριξη, ζητώντας βοήθεια. Τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν νιώσει έτσι αυτή τη δυσφορία και θέλει βοήθεια από εσάς? Αυτό που λέμε εμείς και που είναι και μια δεξιότητα, ξέρετε, είναι να σχετιστεί με τον άλλον και να μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Αυτό κάποιες φορές οι άνθρωποι που πιέζονται δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορούν όμως οι οικοί, όταν βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε κατάσταση κρίσης, δεν χρειάζεται να περιμένουν αυτό που λέμε να κάνει μπαμ, να φτάσει στα όρια του, αλλά ίσως πιο έγκαιρα να απευθυνθεί σε μια δομή, να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι δημόσιο, όπως είμαστε εμείς, έτσι, ένας δημόσιος οργανισμός, και να ζητήσει έγκαιρα βοήθεια πριν το πρόβλημα διωγγωθεί, που και τότε βέβαια πάντα μπορεί να γίνει κάτι, ποτέ δεν είναι αργά να ζητήσει κανείς βοήθεια, ότι δεν μπορεί κανείς την πίεση να ανταποκριθεί μόνος του. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Κάποιες ενδεχομένως που θα έχει κάποιος που προμηνύουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποια συνδρομή από κάποιον ειδικό, ποια είναι αυτά που θα μας χορηγήσουν, είτε προσωπικά είτε βλέποντας τον περιγυρό μας? Γενικότερα, όταν μιλάμε βέβαια για εξαρτήσεις, δεν μιλάμε μόνο για τις φαρμακευτικές εξαρτήσεις, τα ναρκωτικά, έτσι. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εξαρτήσεις, όπως είναι οι συμπεριφορές. Ο τζόγος, βλέπουμε και την τρομερή διαφήμιση, ας πούμε, που τον τελευταίο καιρό μας έχει κατακλείσει τηλεοπτικά, και πολλές άλλες. Το ίντερνετ, συζητάμε με πάρα πολλούς γονείς και αυτό θα το ξέρετε κι εσείς ως δημοσιογράφος, ότι το βλέπουμε και την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι περισσότερο και από τα ναρκωτικά ο εθισμός στο ίντερνετ και ειδικά και στις πολύ μικρές ηλικίες. Βεβαίως, γιατί μπήκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή στο σπίτι και τα παιδιά μπήκανε στο ίντερνετ. Καταρχάς και γιατί παρακολουθούσαν το σχολείο τους και εξοικειωθήκαμε όλοι πολύ περισσότερο. Και κακά τα ψέματα, την υγιή του χρήση είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδος. Οπότε δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε σε καμία περίπτωση το διαδίκτυο είτε τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ωστόσο, το θέμα είναι πού θα μπει το όριο ανάμεσα σε μια χρήσιμη υγιή, ακόμα και διασκέδαση χρήση του διαδικτύου και των οθονών, σε αυτή που πια αρχίζει να έχει τα ασφαλιστικά χαρακτηριστικά. Για μένα αυτό στην απλή παρατήρηση είναι όταν πια δεν έχω διάθεση να κάνω κάτι άλλο, ή δεν γνωρίζω να κάνω κάτι άλλο, ή εγκαταλείπω τις προηγούμενες μου δραστηριότητες, μόνο και μόνο για να συνδεθώ με αυτό που λέμε εμείς το εξαρτητικό αντικείμενο, ή το αντικείμενο τέλος πάντων της κατάχρησης, είτε είναι η ουσία, είτε είναι η συμπεριφορά, όπως είναι το διαδίκτυο ή ο τζόγος, και πια το μυαλό μου και η ζωή μου αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από αυτό. Όταν βλέπω λοιπόν σημαντικές εκπτώσεις στα παιδιά μου, εκτός σε σχέση με την προηγούμενη τους λειτουργικότητα και τις προηγούμενες δραστηριότητες, εκεί θα πρέπει να ανησυχήσω. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι. Βλέπουμε ότι όλη η επικοινωνία πια και των μεγάλων ανθρώπων περνά μέσα από μία οθόνη. Είναι τραγικό αυτό. Σαφέστατα. Και πολύ καλά το λέτε. Και αν θέλετε, αυτή είναι ίσως και η δυσκολία, γιατί και η ματιά των ενηλίκων σε εισαγωγικά έχει θολώσει, καθώς και όλοι εμείς οι ενήλικες είμαστε πολύ περισσότερες ώρες με ένα smartphone
κουμπωμένη, καλωδιωμένη σε διαδικτυακή επικοινωνία, συνομιλία, παιχνίδι, σερφάρισμα. Οπότε ξέρετε, δεν είναι εύκολο και για τους ενήλικες να το παιδί μου το παρακάνει όταν εγώ ο ίδιος το παρακάνω. Νομίζω λοιπόν, και αυτό το συζητάμε ούτως ή άλλως μεταξύ μας συνάδελφοι, ότι αν θέλετε μετά την καραντίνα, μετά το lockdown εποχή, θα μας δείξει τελικά τι μας άφησε πίσω της όλη αυτή η ιστορία, ως θετικό, που είναι σαφέστατα οι τεχνολογίες, οι ψηφιακές και ο εξυγχρονισμός πολλών πραγμάτων, αλλά τι μας άφησε αρνητικά σε επίπεδο εθισμών. Και όχι μόνο, βέβαια. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι τελικά. Αν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς, οι συνέπειες είναι ολέθριες. Ναι, και εδώ θα θέλαμε να πούμε, επειδή εμείς πάρα πολλά χρόνια, μια 20ετία που δραστηριοποιείται η Ελπίδα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δουλεύουμε σταθερά με τη σχολική κοινότητα. Ουσιαστικά με προγράμματα αγωγής υγείας, την εκπαίδευση. Πολύ απλά, μπαίνοντας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, βέβαια πάντα, και κάνοντας βιωματικά προγράμματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα, να γνωρίσουν τα παιδιά τα συναισθήματά τους, τον τρόπο να τα εκφράζουν, πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά, πώς να λύνουν τις συγκρούσεις τους με άλλο τρόπο. Θέματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα, με τη βίαιη συμπεριφορά, με τις εξαρτήσεις. Αυτό που θα λέγαμε συνολικά συναισθηματική αγωγή. Τι είναι συνέστηση, τι σημαίνει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Ότι για μας αυτός είναι ο τρόπος να προστατευτεί μια κοινωνία, καθώς οι μικροί άνθρωποι που μεγαλώνουν δεν θα έχουν μόνο πληροφορίες, αλλά θα μπορούν ουσιαστικά να έχουν αυτό που λέμε μια σωστή αγωγή. Και μέσα από την οικογένειά τους, γι' αυτό κάνουμε και τις ομάδες γονέων, αλλά και κυρίως μέσα από το σχολείο. Νομίζω ότι όσο ποτέ άλλοτε ως κοινωνία θα πρέπει να δείξουμε βάρος σε αυτό το κομμάτι της πρόληψης και μέσα από την οικογένεια και μέσα από το σχολείο, δηλαδή μέσα από τους θεσμούς που υπάρχουν. Βλέπετε να υπάρχει διάθεση και πρόσφορο έδαφος. Διάθεση υπάρχει, και όλα αυτά τα 20 χρόνια έχουμε πάρα πολλούς ευτυχώς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συνεργάζονται και προτείνονται σε εμάς θέλοντας να εφαρμόσουμε μέσα στην τάξη. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ενισχυθεί, αν θέλετε, είναι σε ένα κεντρικό επίπεδο, πως τέτοιου τύπου προσπάθειες όπως αυτές που κάνει το Κέντρο Πρόληψης και άλλοι που κάνουν την αλληλεγγύη, θα μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα, να μην είναι περιστασιακοί και να έχουν μια συστηματικότητα και στην πρωτοβάθμια αλλά και στην δευτεροβάθμια εκτέλεση. Να. Ένα μήνυμα να στείλουμε αισιόδοξο σε όσους μας ακούν. Τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να έχουν έτσι μια καλή ψυχολογία και να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες που μας φέρνει η νέα καθημερινότητα. Για μας ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που βγαίνει και μέσα από την εκδήλωσή μας είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο. Έχουμε αυτή την ικανότητα, έχουμε τις δεξιότητες απέναντι στην ανασφάλεια που μας έχει τρομάξει όλους και που την έχουμε βιώσει στο παιδί μας, πρέπει να μην είναι κανείς μόνος του και να επιδιώκει το μαζί με τους άλλους με έναν τρόπο δημιουργικό. Κανείς λοιπόν μόνος του και στις περιόδους της κρίσης και αυτής της υγειονομικής κρίσης, και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο. Σας προσκαλούμε και πάλι λοιπόν στην εκδήλωσή μας. Για αυτούς που μας ξέρουν σίγουρα θα δουν πάλι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για αυτούς που δεν μας ξέρουν να μας γνωρίσουν από κοντά και να δουν πώς μπορούμε σε επίπεδο πρόληψης πραγματικά να είμαστε μαζί και να στήσουμε μια κοινωνία που θα είναι πολύ πιο ανθεκτική. Δεν θα πω άτρωτη, αλλά να είναι πολύ πιο ανθεκτική στις προκλήσεις των εξαρτήσεων. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ας ελπίσουμε ότι όντως θα πιάσουν επί τόπο οι όλες προσπάθειες και όντως θα δούμε μια καλύτερη κοινωνία στην πράξη, γιατί αν κρίνουμε από την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, για να μην πω το τελευταίο διαστήματος της πανδημίας, πραγματικά είναι γροθιά στο μάχη. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για το χώρο που διαθέσατε. Είναι πολύ σύμπλοκο και πολύ πραγματικό το θέμα των εξαρτήσεων και των κοινωνικών θεμάτων, όπως είναι και η βία, η κοινωνική βία, που και αυτή έχει έκταση τον τελευταίο καιρό. Ελπίζω να έχουμε ξανά τη δυνατότητα να τα πούμε και σε μια νέα ευκαιρία. Και διαζώσεις αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.